Αρχίζουμε το δελτίο μας με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για να πληροφορηθούμε από τη Δέσποινα Βλεπάκη τι αλλάζει σε σχέση με τα μέτρα από αύριο κιόλας, αλλά και το επόμενο διάστημα, Δέσποινα. Μας έδωσε τον οδικό χάρτη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρταλιάς και πάμε να τα δούμε αναλυτικά με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Με κωδικό 6 θα γίνουν οι μετακινήσεις για το Πασχαλινό Τραπέζι που θα μπορούμε να είμαστε μέχρι τις 10 το βράδυ, όπως θυμάσαι πολύ καλά. Πάει για 15 Μαΐου η κατάργηση στα SMS για τις δραστηριότητες, παρόλο που πολλής λόγος έχει γίνει, ειδικά τις τελευταίες ώρες. Τώρα, με SMS και κωδικό 6 θα πηγαίνουμε από τη Δευτέρα στα εστιατόρια. Επιτρέπονται από αύριο κιόλας οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός όμως της περιφέρειας. Χωρίς μουσική και χωρίς ορθίους θα είναι τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ που ανοίγουν από τη Δευτέρα, ενώ θα κλείνουν στις 11 παρατέταρτο και θα πρέπει στα σπίτια μας όλοι να είμαστε μέχρι τις 11 το βράδυ. Τώρα, να δούμε λίγο για την επιδημιολογική εικόνα της ημέρας, αν συμφωνείς, τα κρούσματα σήμερα. Με τα SMS ήθελα να σε ρωτήσω τι θα γίνει, Δέσποινα, εάν δηλαδή πλέον πάει για τις 15 του μηνός η πλήρης κατάργησή τους. Δεν μας έδωσαν ημερομηνία, αλλά είπε όταν αυτά θα είναι τα δεδομένα για τα SMS, μέχρι ότου ανοίξουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Ξέρουμε, έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό θα γίνει με το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι τότε θα καταργηθούν και τα SMS. Μάλιστα. Παρόλο που σήμερα δεν μας δόθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία από τον αρμόδιο υπουργό.